Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Πατέρες και Δάσκαλοι της Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβείαν προς τον Κύριο, το λεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Χαίρο ευσεβές ακροατήριο, χαίρο που σας βλέπω πάλι εδώ συγκεντρωμένους. Ον τρόπον η έλαφος τρέχει στα σπηγάς των υδάτων, έτσι κι εσείς τρέχετε εδώ, για να ακούσετε λόγον Θεού. Κι αν εμείς, με τη βοήθεια του Θεού, κατορθώσουμε να σας προσφέρουμε ένα ποτήριον από το ίδωρτο ζών των αιωνίων αληθιών του χριστιανισμού και ένα ποτήρι ακόμα, αν μπορέσουμε να σας προσφέρουμε εις τα διψαλέα σας χείλη, θα είμαι ευτυχής. Κι αν ένας από όλο εδώ το ακροατήριο σωθεί, μετανοήσει, επιστρέψει στον Χριστό, ίσως υπάρχει ελπίση και ο αμαρτωλός επίσκοπος Φλωρίνης να σωθεί και αυτός. Δεν θα σωθούμε εάν δεν σώσουμε κι άλλους. Η σωτηρία μας ευρίσκεται η σωτηρία των άλλων ανθρώπων, συνδεδεμένα και τα δύο, σωτηρία ατομική και σωτηρία γενική. Θα ανοίξουμε την τηλεόρασή μας, την Αγία Γραφή, και για να μιλήσω με γλώσσα τηλεοράσεως, θα πούμε ότι θα ανοίξουμε σε κανάλι. Έχει κανάλια η Αγία Γραφή, πολλά κανάλια έχει η Αγία Γραφή, και εμείς θα ανοίξουμε απόψε την τηλεόραση στο κανάλι εκείνο, το πρώτο κανάλι που λέγεται Γένεσης. Γένεσης, Γένεσης. Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η Γένεσης, το τελευταίο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου, η αρχή και το τέλος της ανθρωπότητος. Λοιπόν, ανοίγουμε τη Γένεση στο κανάλι αυτό σε κεφάλαια 6, 7, 8. Θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά για να μην σας κουράσω δεν τα διαβάζω. Θα σας παρακαλέσω όταν πάτε στο σπίτι να ανοίξετε εσείς την τηλεόραση στο κανάλι Γένεσης και να διαβάσετε τα τρία αυτά σπουδαιότατα κεφάλαια που σας ανέφερα, το 6ο, το 7ο και το 8ο. Τι, μόλις ανοίξουμε εκεί την τηλεόραση εκεί, τι θα δούμε? Ένα φοβερό γεγονός, μια φοβερό θέαμα, τρομερό θέαμα. Είναι ο κατακλυσμός. Κατακλυσμός, ναι, κατακλυσμός του Νόε, σε εποχής του Νόε, κατακλυσμός. Αλλά την ώρα αυτή που μας θα δω μαζεμένοι, βλέπω κάπου εδώ μέσα στην αίθουσα, κάπου σέρνει το λεινό της κορμί η έχιδνα, η οχιά, η οχιά που είναι έτοιμη να στάξει το δηλητηριό της. Και όπως η οχιά φαρμακεύει τον άνθρωπο και τον δηλητηριάζει, όπως η κόμπρα χτυπάει και φωνεύει τον άνθρωπο, έτσι και αυτή η οχιά, η κόμπρα φωνεύει τον άνθρωπο, είναι απιστία. Έρχεται τώρα η απιστία και λέγει, θα ομιλήσει ο επίσκοπος, θα ομιλήσει για τον κατακλυσμό στον 20ο αιώνα, δεν τρεπόμεθα, σου λέει. Κατακλυσμός, παραμύθι, παπάδες που κάθεστε και ασχολείστε με κατακλυσμούς και θέλετε να τρομοκρατήσετε την ανθρωπότητα. Κατακλυσμός, παραμύθι, με το οποίο παραμύθι οι γιαγιάδες μας μπορούσαν να μας λένε τα διάφορα δικά τους λόγια. Παραμύθι λοιπόν, είναι παραμύθι ο κατακλυσμός? Όχι, είναι γεγονός. Κατακλυσμός είναι γεγονός. Γεγονός, μάλιστα. Έχετε αποδείξεις? Έχουμε αποδείξεις. Η πρώτη απόδειξη είναι ότι η διήγηση περί κατακλυσμού, παρακαλώ προσέξατε, δεν είναι μόνο διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία να πρέπει να σημειώσετε ότι είναι το αρχαιότερο βιβλίο των Ανατολικών λαών. Δεν υπάρχει πιο άλλο βιβλίο αρχαιότερο. Ως πηγή των ειδήσεων του αρχαίου κόσμου είναι η Αγία Γραφή, πρώτων και μοναδικών βιβλίων.
Δεν είναι μόνο ο κατακλυσμός, δεν είναι μόνο διήγηση της Αγίας Γραφής. Η διήγηση πρεκατακλυσμού συναντάται και στους αρχαίους λαούς των Αιγυπτίων, των Βαβυλωνίων, των Ασσυρίων, των Περσών. Σε όλους τους λαούς υπάρχει η διήγηση και σε εμάς ακόμα τους Έλληνας υπάρχει η διήγηση περικατακλυσμού εις τη μυθολογία ως τα περί του δευκαλίωνος ότι κατέκλυσε ο κόσμος, κατεκλείστε ο κόσμος από τον υδάτων. Αλλά εκείνο που είναι σπουδαίο, ότι όχι μόνο ότι συναντάται ο πυρήν της διηγήσεως εις όλα τα αρχαία έθνη, αλλά ότι είναι και, έχουμε και απόδειξη, επιστημονική απόδειξη. Ποια απόδειξη? Έχετε, ξέρετε πολύ καλά όσοι είστε νησιώτες, ότι κοντά στη θάλασσα, εκεί στην Αμμουδιά, πετάει το κύμα πολλές φορές κάτι κονχύλια, κάτι όστρακα. Δεν ξέρω αν τα δείτε. Ιδίως πολλά τέτοια όστρακα παρουσιάζονται κάτω στην Αφρική, διάφορα. Διάφορα σχήματα, όστρακα, είναι στη θάλασσα αυτά. Λοιπόν, εάν τώρα σας πω ότι βρήκανε επάνω στα ψηλά βουνά 4.000, 5.000, 6.000 ύψηλα, βρήκανε όστρακα της θαλάσσης, τι θα πείτε? Πώς βρεθήκανε πάνω εκεί? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Πώς βρεθήκανε αυτά τα όστρακα που είναι κοντά στη θάλασσα, αυτά τα κονχύλια, βρεθήκανε πάνω σε κορυφές βουνών 4 και 5 και 6 χιλιάδων. Μια απορία μεγάλη των γεωλόγων και των επιστημόνων. Και μία απάντηση, ότι μια μέρα τα νερά φτάσανε μέχρι επάνω εκεί στα βουνά. Και όταν τα νερά αποσυρθήκανε, αφήκανε ως επισκεπτήρια τα κονχύλια, τα όστρακα αυτά. Μάλιστα. Μη σας φανεί παράδοξο, δεν είναι πολλά χρόνια. Εκεί κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, καθόταν στην παραλία και γελούσανε και παίζανε. Πλήθος στα καφενεία κοντά στο παράλι, στην παραλία του Ηρακλείου, καθόταν, και αν είναι κανείς από το Ηράκλειο, ξέρει ότι το Ηράκλειο είναι παράλιος πόλης. Καθόταν στα καφενεία εκεί. Και εκεί που καθόταν ξαφνικά, τρόμος και φόβος, η θάλασσα γρίεψε και με ορμή τεράστια προχώρησε ένα χιλιόμετρο μέσα. Τα κάλυψε όλα. Όπου φύγει, φύγει. Όπου φύγει, φύγει. Μετά πάλι η θάλασσα απεσύρθη. Πήγε προς τα μέσα και όταν απεσύρθη προς τα μέσα η θάλασσα, τρέξανε τα παιδιά και βρήκανε πάνω στην Αμμουδιά διάφορα πράγματα. Αχιβάδες, αχινούς, κουταπόδια, ψάρια κλπ. Έτσι ακριβώς, στον τρόπο λοιπόν η θάλασσα κάτω στην Κρήτη απεχώρησε και άφησε τα διάφορα θαλάσσια αντικείμενα, έτσι και τα κονχύλια τα οποία υπάρχουν επάνω στα ψηλά βουνά είναι επιστημονική απόδειξη ότι μέχρι εκεί κάποτε εφτάσανε τα νερά. Μα εκτός αυτού, το 1921 ένας διάσημος αρχαιολόγος επήγε στην κοιτίδα του αρχαίου πολιτισμού, επήγε κάτω στην μεταξύ Τίγριος και Εφράτου χώρα, έκανα σκαφές, έσκαψε, προχώρησε 2-3, προχώρησε προς τα κάτω και όταν κατόπιε εκεί στο βάθος, τι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ένα παχύ στρώμα λάσπης, 4 μέτρα λάσπη, η οποία είχε πλέον στερεοθεοποιηθεί. Απόρρισε ο άνθρωπος. Έχετε δει καμιά φορά στα χωριά που ένα πηγάδι, όταν θέλουν να το καθαρίσουν, βγάλουν τα νερά και κάτω στον πυθμένα του πηγαδιού βρίσκουν ένα στρώμα λεπτό ή παχύ στρώμα λάσπης. Στα πηγάδια κάτω μαζεύεται η λάσπη και η ακαθαρσία. Και όπως στην πυθμένα της θαλάσσης υπάρχει αυτή η λάσπη. Κατά πρώμιον τρόπο λοιπόν αφήσανε λάσπη. Τα νερά αυτά του κατακλυσμού αφήσανε λάσπη. Το δε περίεργο είναι ότι σκάψανε το παχύ αυτό στρώμα της λάσπης και κάτω από εκεί τι βρήκανε? Βρήκανε άλλα είδη πολιτισμού, διάφορα αντικείμενα τα οποία μαρτύρουν ότι και πρώτου κατακλυσμού υπήρχε κόσμος. Έχουμε λοιπόν στοιχεία τα οποία μας δίδουν το δικαίωμα να πούμε ότι η διήγηση περί κατακλυσμού δεν είναι παραμύθι, αλλά είναι γεγονός. Μαρτυρούμε ακόμα και υπό τις επιστήμες. Αλλά εγώ, αγαπητοί μου, απόψε σήμερα δεν ήρθα εδώ για να σου μιλήσω περί των αποδείξεων τα οποία έχουμε περί του κατακλυσμού. Ήρθα κάτι άλλο να σας πω. Ήρθα με την ασθενή μου γλώσσα να σας περιγράψω
αυτό τον κατακλυσμό που έγινε στον αρχαίο εκείνο κόσμο ως ένα υπόδειγμα και ως μια εικόνα ενός νέου κατακλυσμού ο οποίος έρχεται στην ανθρωπότητα. Κατακλυσμός έγινε επί της εποχής του Νόε. Ο δε Νόε ήταν ο 10ος πατριάρχης πρώτου κατακλυσμού, ο τελευταίος πατριάρχης πρώτου κατακλυσμού. Λέγει η Γραφή ότι στην εποχή εκείνη οι άνθρωποι διεφθάρισαν. Από πού αρχίζει η διαφθορά? Η διαφθορά πρέπει, είναι άξιον προσοχής να δούμε από πού άρχισε η διαφθορά. Η διαφθορά άρχισε από την οικογένεια, από το γάμο άρχισε. Ο γάμος είναι δείκτης εάν μια κοινωνία είναι υγιής. Υπήρχαν κάποτε στην Ελλάδα εποχή, στον Πόντο, στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα, που 100 χρόνια περνούσανε, δεν θα σας φανεί παράξενο αυτό, 100 χρόνια περνούσαν στον Πόντο, στη Μικρά Ασία και στη Μακεδονία και διαζύγιο δεν υπήρχε. Άγνωστο το διαζύγιο. Σαν άγγελοι αντρόγινα ζούσανε με την αγάπη του Χριστού. Κάθε νύχτα προσήφουντο κάτω από τα άστρα και είχαν αγάπη και ομόνια. Δείγμα υγιούς κοινωνίας. Διότι η οικογένεια είναι το κύτταρο. Όπως το έσχατον μόριον του ανθρωπίνου σώματος λέγεται κύτταρο, και όταν τα κύτταρα είναι υγιά, ολόκληρο το σώμα είναι υγιές, κατά παρόμοιον τρόπο τα κύτταρα της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Όταν τα κύτταρα αυτά είναι υγιά, η κοινωνία είναι υγιής. Και σήμερα που έχουμε πλήθος διαζυγίων σε κάθε Μητρόπολη, ιδίως με τη μετανάστευση στη Γερμανία και στις ξένες χώρες, τα διαζύγια υψήθησαν τρομακτικά. Αυτά τα διαζύγια που όχι μόνο στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο είναι πλέον δείγμα ότι η κοινωνία διεφθάρει. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην εποχή του Νόε. Διεφθάρισαν οι οικογένειες. Πώς διεφθάρισαν οι οικογένειες, το λέγει σαφώς, θα σας κουράσω λίγο, δεν είναι ελεγκτικό το κήρυγμα, είναι διδακτικό και επικοδομητικό. Λοιπόν, σας παρακαλώ προσέξτε. Πώς διεφθάρει η κοινωνία του Νόε? Διεφθάρει, λέγει, διότι η ιή του Θεού έλαβαν ως συζύγους τα στιγατέρας των ανθρώπων. Περίεργο πράγμα. Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί του Θεού που έκαναν συνοικέσιον, παντρευθήκανε, πήραν τις γυναίκες των ιών των ανθρώπων? Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί του Θεού? Μερικοί είπανε ότι οι ιοί του Θεού είναι οι άγγελοι. Αυτοί είναι. Ότι τάχατες οι άγγελοι, αυτά κατεβήκανε κάτω στη γη και κάνανε γάμους, ήθανε σε σχέσεις σαρκικάς με γυναίκες. Αλλά αυτή η θεωρία είναι απαράδεκτος. Και είναι απαράδεκτος αυτή ότι οι άγγελοι κατεβήκανε κάτω στον κόσμο και έκανε γάμους, είναι απαράδεκτος. Απλούστατα, διότι ο Χριστός, όπως θυμίστε πολύ καλά, που είπε εις τους Ιουδαίους, ότι πλανάστε μη δότας γραφάς, ότι εκεί επάνω στον πέρα ο γάμος είναι φαινόμενο της επηγείου ζωής, ο γάμος είναι φαινόμενο των ανθρώπων, αλλά το γάμος δεν είναι φαινόμενο των αγγέλων, οι οποίοι είναι άειλα πνεύματα, είναι πνεύματα άειλα και δεν μπορούν να έχουν διάφτας αρχικάς σχέσεις και ότι ζουν σε ένα άειλον κόσμο οι άγγελοι. Απαράδεκτο λοιπόν η θεωρία. Τότε ποιοι είναι οι ιοί του Θεού? Οι ιοί του Θεού είναι τα ευγενή τέκνα τα οποία γεννήθησαν από τον Άβελ. Από τον Άβελ, μα τι λες από τον Άβελ? Η ευγενή γενεά του Άβελ. Μα περίεργο, εμείς ξέραμε ότι ο Άβελ σκοτώθηκε. Δεν επρόλαβε να δημιουργήσει γενεά. Αντί του Άβελ έστειλε ο Θεός αντικαταστάτη. Μετά τον Άβελ γέννησε ο Αδάμ και η Εύα ένα εκλεκτόν τέκνον το οποίο ονομάστη Σιθ. Και το όνομα αυτό ονομάζεται αντικαταστάτης. Έφυγε ο ένας ή το άλλος και ο Σιθ ήταν ένας νέος Άβελ. Και από τον Άβελ προήλθε μια ευγενής γενεά ανθρώπων, ευγενεστάτων ανθρώπων, τους οποίους η Γραφή ονομάζει ιοί του Θεού, παιδιά του Θεού. Αυτά λοιπόν τα παιδιά του Θεού ήρθαν σε επαφή με ποια παιδιά? Με τις θυγατέρες εκείνου του Κάιν. Κάιν, ο οποίος υπήρξε ο φωνεύς του Άβελ και ο οποίος δημιούργησε μια γενεά σκυλοτράχυλων
και μια γενεά εκφύλων και κακοποιών ανθρώπων. Και όσο καιρό ξεχωριστά ζούσανε τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαόλου, υπήρχε αρμονία. Αλλά από τον καιρό που είδαν, λέγει, οι ιοί του Θεού, τα παιδιά του Θεού είδαν τις θυγατέρες Κάιν, και ότι αυτές τις θυγατέρες του Κάιν είχαν κάλος, είχαν φυσικό κάλος, ήταν έξω, σπανίως το κάλος της γυναικός συναντάται με ψυχικό κάλος, σπανίως, πολύ σπανίως. Γυναίκα με ψυχικό και φυσικό κάλος είναι σπάνιο πράγμα στον κόσμο. Το φυσικό κάλος ως επιτοπίστων συναντάται σε πονηρά και διαστραμμένα γυναίκας και αποτελεί το άγγιστρο, το τρομερό άγγιστρο, το με το οποίο συλλαμβάνονται οι ανόητοι άνθρωποι. Λοιπόν, ήταν ολότατες οι θυγατέρες του Κάιν, διακρίνονται για το κάλος των, αλλά ως ψυχικός όμως ήταν διαφθαρμένες γνήσια τέκνα του Κάιν, του αρχηγή, του γενάρχου του Κάιν. Από την ώρα που παντρευτήκανε, χάλασε πλέον, χαλάσανε. Τα παιδιά του Θεού από τις γυναίκες των διεφθάρισαν και έγιναν και αυτά παιδιά του διαόλου. Μεγάλο πράγμα είναι ο γάμος. Μεγάλο πράγμα είναι η γυναίκα. Η γυναίκα μπορεί να πάρει τον άντρα και να τον υψώσει μέχρι τα άστρα, να τον εβάσει μέχρι τα άστρα, και η γυναίκα η κακιά και διαστραμμένη, όταν μάλιστα συνοδεύεται από φυσικό κάλος, δύναται να τον ρίξει τον άντρα μέχρι την κόλαση να τον ρίψει. Μεγάλο πράγμα είναι η γυναίκα, και τεραστία είναι η δύναμη της επιδράσεώς της. Και η αιτία της διαφθοράς της εποχής του Νόη υπήρξε το φυσικό, το κάλος των διαφθαρμένων αυτών γυναικών της γενεάς του Κάιν. Και ένα άλλο όμως πράγμα γεννιέται, ένα σπουδαίο πράγμα γεννιέται. Ποιο πράγμα γεννιέται? Ότι από το γάμο που έκαναν αυτοί οι ιοί του Θεού με τα στιγατέρας του Κάιν προήλθε η διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο γάμος δεν είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι μια τυχαία υπόθεση, είναι μεγάλο πράγμα. Ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για γάμο. Αυτό τώρα είναι μια ιδέα που ρίπτω, αλλά δεν μπορώ να την αναπτύξω όπως πρέπει, γιατί άμα την αναπτύξω πρέπει να διαθέσω ολόκληρο κήρυγμα. Από τους 100 ανθρώπους που παντρεύονται, άνδρες και γυναίκες, πώς είναι άξιοι του γάμου? Δεν εννοώ εάν έχουν τα φυσικά προσόντα, γιατί φυσικά προσόντα τα έχουν και τα σκυλιά και τα γατιά. Δεν είναι αυτό το σπουδαίο. Δεν είναι το σπουδαίο με αυτό. Είναι κοινά αυτά. Και οι σκύλοι και οι γάτες και τα πάντα έχουν τα φυσική ικανότητα του γάμου. Δεν εννοώ αυτά. Δεν εκλαμβάνω τον άνθρωπο ως ζώο τετράποδο. Τον εκλαμβάνω διαφορετικό στον άνθρωπο. Και ρωτώ, είναι οι άνθρωποι άξιοι του γάμου? Μέσω 100, εάν πάρουμε κόσκινο και κοσκινήσουμε, όχι απλώς ιατρικός, αλλά ψυχιατρικός, ψυχικός, να ρωτήσουμε 100 ανθρώπους ζήτημα, εάν ένας πρέπει να κάνει γάμο. Εάν υπήρχε το γνώτη σε αυτόν, δεν θα έκανα γάμο. Διότι ένα κακός γάμος ενός εκφύλου ανθρώπου με μια εκφύλο γυναίκα θα πληρώνει η ανθρωπότης 500 χρόνια τα συνεπίες του γάμου. Διότι από τη γενεά αυτήν, από ένα έκφυλον άντρα και μια έκφυλον γυναίκα, και όταν λέγω έκφυλον άντρα και έκφυλον γυναίκα, δεν εννοώ απλώς με την έννοια αυτήν ότι πας, διότι η κακία του ανδρός και η κακία της γυναίκος μεταδίδονται. Και όπως μοιάζομαι με τους γονείς μας σωματικώς και έχουμε τα σωματικά γνωρίσματα των γονέων μας, κατά παρόμοιον τρόπο έχουμε και τα ψυχικά γνωρίσματα, και έτσι η γενεά, μια γενεά, γενεά, αυτή η γενεά τώρα θα προέλθει. Αυτή η μέσα, γενεά αυτή, πονηρά και διαστραμμένη. Τα παιδιά της γενεάς αυτής θα είναι χειρότερα, τρεις χειρότερα. Τα παιδιά της άλλης γενεάς. Λέγει η Γραφή ότι όφης, η γενεά, λέει, μια είναι όφης, αλλά η άλλη γενεά που βγαίνουν από τους ανθρώπους που είναι ως όφης, τι θα είναι? Φίδια, λέει, είναι μια γενεά, αλλά η δεύτερη γενεά δεν θα είναι απλώς φίδια. Τι θα είναι? Θα είναι υπτάμενοι όφης. Θα πετάνε. Έχετε δει? Δώσα σας φυλάξει. Για να δείτε πάνω στο Καμτσαλάν, να δείτε εκεί πέρα τον Ιούλιο μήνα, τον Αύγουστο, κάτι μικρά φυδάκια τα οποία πετούνε.
Πετούν. Λοιπόν, απλώς η γενεά αυτή είναι φίδια, αλλά η άλλη γενεά θα είναι γενεά με φτερά, θα πετάνε, θα κάνουν κακό μεγαλύτερο. Και η αιτία θα είναι ο έκφυλος πατέρας και η έκφυλος μάνα. Και θα πληρώνει η κοινωνία 500 χρόνια τα συνεπίας ενός κακού γάμου. Τι πρέπει να γίνει? Το γνώθησε αυτόν. Προτού να παντρευτείς, εξήθεσαι τον εαυτό σου. Είσαι εις θέση να φέρεις άνθρωπο στον κόσμο? Και αν είσαι εις θέση να φέρεις άνθρωπο στον κόσμο, να το εξετάσεις πολύ. Και έτσι έχω παράδειγμα έναν ευσεβή νέο που πήγε στο χωριό του και τον περικυκλώσαν όλοι και λέγανε, μα γιατί δεν παντρεύεσαι εσύ? Τον ρωτήσανε. Εγώ, λέει, δεν είμαι άξιος γάμου. Ξετάζω τον εαυτό μου. Α, εγώ ξετάζω και ερευνώ τον εαυτό μου και δεν βρίσκω άξιον τον εαυτό μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι η πρώτη διαφθορά του ανθρωπίνου γένους συνέβη στο κύτταρο της ανθρωπότητας. Το δε κύτταρο της ανθρωπότητας είναι η οικογένεια. Διεφθάρε, λέει, η γενεά εκεί. Διεφθάρε. Από την μίξη αυτή των ιών του Θεού με τα στιγατέρας των ιών του ανθρώπου εμίγησαν, λέει, ευδιεφθάρισαν. Και η διαφθορά αυτή ήταν μεγάλη. Επροχώρησε τόσο πολύ ώστε σάπισε και επλήστη η γη αδικίας. Και η διαφθορά αυτή που την καταλαβαίνουμε? Εδώ το σπουδαίο. Η διαφθορά πώς την καταλαβαίνουμε? Που δεν το προσέχουμε. Η διαφθορά προχώρησε και πού έφτασε πλέον? Στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλός των από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα μεσάνυχτα δεν σκεπτόταν πλέον το Θεό. Δεν σκεπτόταν τα ωραία δημιουργήματα του Θεού. Δεν σκεπτόταν τα σειρά υποχρεώσεις τις οποίες έχει ο άνθρωπος. Αλλά η διάνοιά τους συνεχώς και ακατάπαυστα σκεπτόταν το πονηρό. Και λέει η Γραφή ότι επιμελώς, λέει, οι διάνοιες των ανθρώπων ήταν έρεπον προς το κακό. Από εκεί αρχίζει το μυαλό του ανθρώπου. Πες μου, τι σκέφτεσαι τα μεσάνυχτα, να σου πω τι άνθρωπος είσαι. Πες μου, τι σκέφτεσαι τα μεσάνυχτα, να σου πω τι άνθρωπος είσαι. Από εκεί αρχίζει το κακό. Και λέει ότι η διάνοια των ανθρώπων ήσαν πλέον διαφθαρμένες και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να σκέφτονται το κακό. Ποτέ το καλό, έννοια Θεού δεν υπήρχαν. Και η Γραφή δεν τους ονομάζει πλέον ανθρώπους. Όχι, δεν τους ονομάζει ανθρώπους πλέον. Τους ονομάζει γη, γήινα όντα. Τους ονομάζει σάρκες. Και ό,τι δεν το είναι, λέει, σάρκας, ού καταμείνει το πνεύμα του Θεού μετακτών. Τι αυτή ήταν η γενεά, η οποία προήλθε από την μίξη δύο ανομοιών στοιχείων, των ιών του Θεού με τα στιγατέρας των ιών του ανθρώπου. Αλλά μέσα σε αυτή τη γενική διαφθορά υπήρχε ένας. Ποιος ήταν αυτός ο ένας? Ο ένας αυτός ήταν ο Νόε. Ένας, περίεργο πράγμα, ένας μέσα σε αυτή τη γενεά στάθηκε εις το ύψος της αποστολής του και δεν διεφθάρει από το κύμα της παγκοσμίου αυτής διαφθοράς. Ένας δίκαιος, τέλειος εν τη γενεά αυτού. Ξέρετε πως μοιάζει? Λέγει ο Χρυσόστομος, το να είσαι ευσεβής όταν η κοινωνία είναι ευσεβής δεν είναι μεγάλο πράγμα, αλλά να είσαι ευσεβής μέσα σε μια κοινωνία ασεβών είναι μεγάλο, είναι πολύ δύσκολο πράγμα και ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του ανθρώπου. Για φανταστείτε να πάρετε μια σπίθα και αυτή τη σπίθα να τη ρίψετε μέσα στη θάλασσα, στον ωκεανό. Πάρετε μια σπίθα και ρίψετε μέσα στη θάλασσα. Σας ερωτώ, θα σβήσει? Θα σβήσει? Ασφαλώς δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση ότι θα σβήσει. Όχι μια σπίθα σβήνει η θάλασσα, ένα βουνό και όλυμπος ακόμα να κάνεις κάρβουνα τον όλυμπο φωτιά και τον ρίψεις τον όλυμπο από κάρβουνα να μένα μες στη θάλασσα, η θάλασσα θα νικήσει και θα σβήσει το βουνό. Και όμως, λέει, μια σπίθα ήταν ο Νόε και αυτή η σπίθα ταξίδευε επάνω στους ωκεανούς. Μια σπίθα, ένας άνθρωπος επάνω στον ωκεανό της παγκοσμίου διαφθοράς ταξίδευε επάνω στον ωκεανό. Σαν κοιτάζεις ένα φως επάνω στον ωκεανό που να μην μπορούν τα κύματα να τον σβήσουν. Όσο λοιπόν περίεργο πράγμα και οξοθαύμαστο είναι μια σπίθα να ταξιδεύει επάνω στον ωκεανό και να μην μπορούν τα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού να την σβήσουν, τόσο περίεργο και οξοθαύμαστο γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος μια σπίθα
Μια άνθρωπος, μια σπίθα είναι ο άνθρωπος. Και από μια σπίθα μπορεί ένα δάσος ολόκληρος να καεί. Μια σπίθα δεν είναι μικρό πράγμα ο άνθρωπος. Ήταν η σπίθα, η ελπίδα του κόσμου ο Νόε. Έμεινε σταθερός και ακρόνητος. Αυτό είναι, είναι όμως μια απάντηση σε ένας έλεγχος. Λένε πολλοί, θέλω να γιάσω, μα δεν μπορώ. Δεν με αφήνει η γυναίκα. Δεν με αφήνει η πεθερά. Δεν με αφήνουν τα παιδιά. Δεν με αφήνουν οι συνεργάτες. Δεν με αφήνει ο ένας, δεν με αφήνει ο άλλος. Σε πιέζει, σε πιέζουν. Ναι, σε πιέζουν. Αλλά λάβει υπόψη του ότι ο Νόες ένας ήταν και πήγε κόντρα. Κόντρα με το ρέμα. Αυτό είναι να πας κόντρα με το ρέμα, όχι σύμφωνα με το ρεύμα, με τη μόδα του κόσμου. Είπα κι άλλοτε από τις θέσεις ως τράφτης και το επαναλαμβάνω το παράδειγμα το οποίο έχω πει, ότι όταν ήμουν ιεροκήρυξη στα Γρεβενά, απάνω στα ψηλά βουνά, εκεί που είναι η πηγή του αλιάχμονος ποταμού, εκεί λοιπόν είδα ένα περίεργο πράγμα. Μου το είπε βοσκός, το διαπίστωσα και εγώ. Λοιπόν, εκεί ο ποταμός είναι ορμητικός. Και ενώ είναι ορμητικός ο ποταμός, υπάρχουν ψάρια ζωντανά, υπάρχουν οι λεγόμενες πέστροφες που πάνε κόντρα, κόντρα με τα ρέματα. Κόντρα, κόντρα, προς τα πάνω, κόντρα. Βλέπεις το ποτάμι να ορμάει και αυτό να πάει κόντρα με το ρέμα και ανεβαίνει ψηλά. Ενώ όσα είναι ψόφια ψάρια, τα παίρνει προς τα κάτω το ποτάμι. Τι είσαι λοιπόν, άνθρωποι του Θεού, ζωντανό ψάρι ή ψόφιο ψάρι? Αν είσαι ζωντανό ψάρι, αν είσαι χριστιανός, πιστός και αφοσιωμένος, θα πας κόντρα με το ρέμα, κόντρα, κόντρα και πάλι κόντρα. Και ο Θεός θα είναι μαζί σου, έστω και είσαι. Αν είσαι ψόφιο ψάρι, χωρίς ήθος, χωρίς παχαρακτήρα, θα σε πάει το ρεύμα και θα σε πετάξει κάτω, κάτω στη θάλασσα μέσα. Λοιπόν, κόντρα πήγαινε ένας μόνο τον κόσμο. Φαινόμενον θαυμαστόν, αξιοθαύμαστον, η ελπής του κόσμου, ο Νόε, όπως το ονομάζει η Γραφή. Ο Νόε λοιπόν, όταν έφτασε, ήταν ο Νόε, μη παρασφανεί παράξενο ούτε παραμύθι αυτό, ήταν ο Νόε, έτσι ζούσε ο Νόε, και ήταν ένα παράδειγμα, ένας έλεγχος, φωνηγόντος συντηρήμο, όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος, και ήταν όταν έφτασε πλέον, έφτασε, έγινε 500 χρονών. 500 χρονών είναι δυνατόν? 500 χρόνια, μη σας φανεί παράξενο. Ίσως σας κάνω κανένα κήρυγμα περί απάνω στο θέμα αυτό, αλλά μη σας φανεί παράξενο ότι οι αρχαίοι άνθρωποι ήσαν μακρόβιοι, ζούσαν πολλά χρόνια. Και ζήσαν μακρόβιοι και δι' άλλους λόγους, αλλά κυριότερο διότι το περιβάλλον ήταν καθαρό το περιβάλλον. Καθαρό το περιβάλλον. Δεν βλέπετε τώρα τι γίνεται εκεί στη Γαλλία. Φρικτό πράγμα. Ένα μεγάλο πλοίο που μετέφερε χιλιάδες τόνους, 300.000 ξέρω πόσο τόνους, έσπασε και πλημμύρισε όλη η θάλασσα. Η θάλασσα από ένα ποταμό ακάθαρτο πετρελαίου και τα πουλιά ψοφάνε, οι γλάρι και λοιπά, δεν σταματούν τίποτα και οι άνθρωποι ακόμα. Εντός σου λίγου δεν πάνε να τρως πεφτέτσι. Όταν ο αέρας είναι ακάθαρτος θα πεθάνεις. Ο καρκίνος και όλα αυτά θα αποδείξει έρευνα ότι οφείλονται στο μολυσμένο αέρα. Άλλο να αναπνέεις αέρα απάνω στα ψηλά βουνά, πάνω στα ψηλά βουνά, και άλλο να ζεις μέσα εις μια πόλη όπου υπάρχει μέσα τα καρσαέρια και όλοι ο μολυσμός της ατμόσφαιρας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που φτάνουν 500 χρόνια ήσαν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον καθαρών και αμόλυντων. Και δεν είχαν αυτό. Ζήσαν 500 χρόνια. 500 χρόνια εκείνη το Ευαγγέλιο, εκείνη την αλήθεια ο Νόε μέσα στη γενιά αυτή. Και όταν πλέον έγινε 500 ετών, τότε του ήρθε μήνυμα από τον ουρανό. Μήνυμα από τον ουρανό. Νόε, του λέει, παιδί μου, που έμεινες μόνος εδώ στη γη, απεφάσισα να καταστρέψω τον κόσμο. Ακούστηκε η φωνή. Είδα τα έργα των ανθρώπων. Είδα ότι εις τα πονηρά είναι οι σκέψεις των ανθρώπων. Είδα ότι η γη εκαλύφθη από αδικία και αρπαγή και πλεονεξία και μοιχεία και πορνεία. Είδα όλα αυτά το κακό που γίνεται στον κόσμο και γράφει η Γραφή μια φράση που είναι πολύ δύσκολο, τρομερά φράση. Λέει εκεί ότι μετενόησε, λέει ο Θεός, ότι έπλασε τον άνθρωπο. Μετενόησε ο Θεός ότι έπλασε τον άνθρωπο. Φοβερά λέξη αυτή. Φοβερά. Όχι ότι μετενόησε ο Θεός, διότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να σφάλει όπως σφάλουμε εμείς,
Αλλά με τη λέξη αυτή, όπως εμπνέουν οι πατέρες, εκφράζει όλη την αγωνία την οποία αισθάνθη ο άνθρωπος, ένα παρόμοιο Θεέ μου, είναι ότι με εγκατέλειπες. Πού κατήντησε ο άνθρωπος από τα άστρα του ουρανού να καταντήσει χειρότερο θηρίων και χειρότερο ανθρώπων. Με τεμελήθη ο Θεός ότι επίησε τον άνθρωπο. Ναι. Και τώρα λέει, τώρα σε παραγγέλω να φτιάσεις μια κυβωτό, ένα πλοίο να φτιάσεις. Και του έδωσε τα σχέδια, αρχιτεκτονικά σχέδια. Θα κάνεις, λέει, μια κυβωτό και θα έχει μήκος 300 πύχης και θα έχει πλάτος 150 πύχης και θα έχει ύψος 30 μέτρα και θα κλείνει προς τα πάντα εις γωνία, θα σχηματίζεται προς τα επάνω στη γωνία. Και εκεί, λέει, κατόπι πλέον θα μαζέψεις όλα, από πάρεις ένα ζευγάρι από όλα τα πτηνά, από όλα τα ερπετά, από όλα τα θηρία και θα τα κλείσεις μέσα στην κυβωτό. Θα φτιάξει την κυβωτό κατά τίου των τρόπων να έχει μόνο μια πόρτα και να έχει ένα φωταγωγό, από πάνω φωταγωγό να έρχονται οι ακτίνες του ηλίου να φωτίζουν. Πράγματι ήκουσε ο Νόε την εντολή αυτή του Θεού και κατασκεύαζε, έφτιανε την κυβωτό με τα μέσα τα οποία τότε υπήρχαν στη διάθεση. Μη σας φανεί παράδοξο, 120 χρόνια έφτιανε την κυβωτό. Ασφαλώς δεν την έφτιασε μόνο στον κυβωτό. Επήρε και εργάτες και ανθρώπους και πήγε στο δάσος, στο άγριο δάσος, που είχαν τότε δέντρα πανύψηλα, 4 και 5 φορές υψηλότερα από ό,τι είναι τα σημερινά δέντρα. Πλατάνια. Έκοβε, πριόνιζε, κοπίαζε, επλάνιζε και τα έφτιανε τα δέντρα αυτά, τα καθάριζε και τα έφτιασε με τα αυτά τα δέντρα. Κατασκεύασε λοιπόν την κυβωτό. 120 χρόνια. Χιλιάδες άνθρωποι δουλέψανε για να φτιάσει, να γίνει κυβωτός ένα πλοίο στερεών και ακρόνητων εις τα κύματα του ωκεανού. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι που εργαζόταν μαζί του για να φτιάσει τον κυβωτό και οι άλλοι άνθρωποι που τον βλέπανε να φτιάνει κυβωτό στη ξηρά, λέγανε ότι τρελάθηκε ο Νόε. Πάει, τάχασε. Να φτιάνει καράβι στη θάλασσα. Είναι ποτέ δυνατόν? Τι να το κάνει το καράβι στη θάλασσα? Τρελάθηκε, σου λέει αυτό. Στάχασε. Αλλά ο Νόε εξακολούθη το έργο του. Και όταν πλέον συμπληρωθήκανε τα 120 έτη και ο κυβωτός ήταν πλέον έτοιμος, τότε δόθη διαταγή να μπει ο κυβωτός, να μπει μέσα στην κυβωτό. Και μαζεύθηκανε τα ζώα, τα θηρία. Στην προσταγή του Θεού ήταν όλα τα θηρία. Στην προσταγή του Θεού, στην κυβωτό ήταν όλα τα θηρία. Τα θηρία υπακούν εις τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν υπακούει εις τον Θεό. Ήθε λοιπόν τα θηρία όλα. Ήθε η καμιλοπάρδαλη που είναι ψηλό ζώο και χαμήλωσε το κεφάλι της για να μπει μέσα από την κυβωτό. Δυσκολεύτηκε να μπει μέσα εις την κυβωτό. Ήθε το λιοντάρι το άγριο, ταπεινωμένο και αυτό, και μπήκε μέσα στην κυβωτό. Ήθε το ζαρκάδι και αυτό μπήκε μέσα στην κυβωτό. Ήθαν τα θηρία όλα τα υπόλοιπα, ήθαν όλα τα ζώα και μπήκαν μέσα στην κυβωτό. Και κυβωτός ήταν τριόροφος, τρεις ορόφους είχε και είχε διαμερίσματα, πολλά διαμερίσματα, εις τα οποία εταχτοποίησε ο Νόε κατ' εντολήν του Θεού τα ζώα όλα και τα ερπετά και συγκέντρωσε τρόφιμα αρκετά δια το πολύμινον αυτό ταξίδιό τους. Και τέλος μέσα στην κυβωτό μπήκε ο Νόε και εξαιτίας του Νόε μπήκε και η γυναίκα του. Τι καταλαβαίνετε? Πολλές γυναίκες θα σωθούν από τους άντρες του. Όπως πάει και πολλοί άντρες θα σωθούν από τις γυναίκες του. Και θα σωθεί και η οικογένεια ολόκληρη. Μεγάλη ευλογία είναι να υπάρχει στο σπίτι ένας πατέρας ευσεβής. Μεγάλη ευλογία να υπάρχει μια μητέρα ευσεβής. Μεγάλη ευλογία είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος ευλογής. Φτάνει αυτός ο ένας να σώσει την οικογένεια. Εξαιτίας λοιπόν του Νόε εσώθηκε η γυναίκα του, μπήκε μέσα και αυτή. Εξαιτία του Νόε σωθήκαν τα τρία παιδιά του, ο Σιμ, Χαμ και η Άφερ. Εξαιτία του Νόε σωθήκαν ακόμα και οι νύφες του, οι τρεις νύφες, 8 εν όλο ψυχές, μπήκανε μέσα. Και έκλεισε η κυβωτός. Έκλεισε η κυβωτός. Με το λίγο, γλώσσα ανθρωπίνη δεν μπορεί να περιγράψει το κακό που έγινε. Ποιητές, ζωγράφοι όλων των αιώνων, ρήτορες προσπαθούν να δώσουν μια εικόνα της φοβεράς καταστροφής, η οποία, όπως σας είπα, και επιστημονικός ακόμα αποδεικνύεται.
Οι άνθρωποι που δε μίαν έννοιαν είχαν κατακλυσμού. Άλλοι κλέβανε, άλλοι νηστεύανε, άλλοι πορνεύανε, άλλοι μοιχευότανε, άλλοι διαλύγανε τους γάμους, άλλοι παντρευότανε, άλλοι κάνανε συνοικέσια, άλλοι γλεντοκοπούσαν, άλλοι μεθούσανε, άλλοι κάνανε διάφορα όργια, άλλοι κάνανε εμπόριο. Άρα κάνανε όλα αυτά εμπόριο. Όλα τα πάντα σκέπτονται, μόνο το Θεό δεν σκεπτόντανε. Μόνο το Θεό δεν σκεπτόντανε. Τίποτα. Όλα τα σκέπτονται, όλα τα έκανα, μόνο ο Θεό δεν σκεπτόντανε. Και σε μια στιγμή ο ουρανός που ήταν καθαρός και έλαμπε σαν τον έλαμπε, ο ουρανός γέμισε από σύννεφα. Μαύρα σύννεφα, κατάμαυρα σύννεφα. Και σε λίγο άνοιξαν, λέει, οι εφλέβες της γης και οι καταράκτες του ουρανού. Και έπεφτε βροχή, στην αρχή λίγη. Α, δεν είναι τίποτα, μπόρα είναι, θα περάσει. Μα τι μπόρα ήταν αυτή. Σιγά σιγά τα νερά άρχισαν να κάνουν ποτάμια, ισχυρά ποτάμια, καλύβια να τα παρασέρουν, γεφύρια να τα διαλύουνε, να πέφτουν, να ακούγεται ο κρότος των υδάτων. Σταμάτησαν τότε όλα. Και το εμπόριο έκλεισε και τα σπίτια έκλεισαν και οι γάμοι τελείωσαν και τα συνοικέσια τελείωσαν και οι έρωτες συνοικίσαν και ένας πλέον φόβος υπήρχε. Πώς να σωθούν? Και πώς να σωθούν? Άλλοι από αυτούς ανεβαίναν στις ταράτσες απάνω στα σπίτια. Άλλοι από αυτούς σκαρφαλώνανε σαν τα γατιά στα ψηλότερα δέντρα. Άλλοι από αυτούς ανέβαιναν στα βράχια να σωθούν, στα ψηλά βράχια. Άλλοι ανεβαίνανε στα ψηλά βουνά, κορυφές βουνές περπατούσαν επάνω, νομίζοντας ότι το νερό δεν θα φτάσει στις κορυφές τις ψηλές. Και άλλοι κολυμπούσανε μέσα στα νερά, ένα φοβερό θέαμα. Και άλλοι πηγαίνανε απ' έξω από την Κιβωτό και χτυπούσαν την Κιβωτό. Άνοιξε, Νόε, είμαι συγγενής σου, ξέρεις από τη γενιά σου. Άνοιξε με. Χτυπούσε Κιβωτός. Άνοιξε με. Εγώ είμαι ο μάστορας που έφτιανα την Κιβωτό. Εγώ δούλεψα. Κλειστή η Κιβωτός. Δεν άνοιγε η Κιβωτός. Κλειστή κατ' εντολάς του Θεού. Προσέξατε αυτό το οποίο σας λέγω. Έχει μεγάλη σημασία και διδασκαλία. Κλειστήκανε μέσα. Και η Κιβωτός, τα νερά φτάσανε. Φούσκωσαν τα νερά. Έφτασαν μέχρι επάνω. Μην το νομίζετε κανένα τίποτα δύσκολο πράγμα. Μην το νομίζετε. Αυτή η νεροποντή που συνέβη τώρα φέτος εδώ στη... Α, φυσικό, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Όταν τα νερά φουσκώσανε και πλημμυρίσανε και πήγαν να πνίξουν ολόκληρες συνοικίες κάτω και ο μεγαλύτερος μας Θεός σταμάτησε το νερό. Λίγο τι, θα φτάνουν τα νερά μέχρι το Λυκαβητό. Τέλος. Και κατόπες έρθουν οι υπηρεσίες και ο Ναστιαλός να σώσει την ανθρωπότητα. Φαίνονται αυτά παράξενα. Παράξενα φαίνονται, αλλά η οργή του Θεού είναι τρομερά. Γι' αυτό και εμείς παρακαλούμε σώσον ημάς εκ της οργής του Κυρίου. Λοιπόν, μια νεροποντή μας έκανε και βοηθήκαμε. Και φώναζαν εδώ πέρα και όλοι τους Παναγιά και Χριστέ και Θεός, όταν βλέπαν τα νερά να κατρακυλούν και να σύγουν τα σπίτια των πτωχών και να μεταβάλλουν σε λάσπη ολόκληρο την παραλία του λεκανοπηδίου μας. Λοιπόν, εφούσκωσαν τα νερά και έφτασαν μέχρι απάνω δε στα νερά, εταξίδευε η Κιβωτός. Και ύστερα από πολύμινο ταξίδι, η Κιβωτός αυτή έφτασε στο πάνω ψηλά πέρα αυτό. Ύστερα από 150 μέρες, λέγει η Γραφή, τι λέγει. Ένα χαρακτηριστικό γνώριμα, τι λέγει η Γραφή. Εμνίσθη ο Θεός του Νόε. Εμνίσθη ο Θεός. Τιμήθηκε ο Θεός του Νόε. Τι παρήγορο πράγμα είναι αυτό. Τι παρήγορο πράγμα. Κι αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου που να κουμπίσω, που να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός. Πώς μπορώ να πλεπιστώ? Ο Νόη ίσον σημαίνει ελπής. Ήταν ελπίδα, ήλπιζε εις τον Θεό. Δεν σε ξεχνάει ο Θεός. Δεν σε ξεχνάει. Αν είσαι παιδί του Θεού, δεν σε ξεχνάει ο Θεός. Όπου να είσαι, όπου να βρίσκεσαι, όπου να βρίσκεσαι, στα φυλακάς μέσα να βρίσκεσαι, κλεισμένος μέσα στην Κιβωτό να βρίσκεσαι, όπου να είσαι, ο Θεός δεν σε λησμονεί. Δεν σε θυμείται ο Θεός, ενδιαφέρεται δια σένα ο Θεός. Ναι, εμνίσθη ο Θεός του Νόε. Και τότε, όταν εμνίσθη ο Θεός του Νόε και άρχισε να χαμηλώνουν τα νερά και να φανούν οι κορυφές των ωραίων, τότε λέγει, εξαπέστελε, άνοιξε την μια θερίδα και βγήκε, έστελε τον κόρακα, αλλά ο κόρακας δεν επέστρεψε, διότι βρήκε πτώματα
γεμάτο πτώματα, την πανία πτώματα, και έτρωγε τα πτώματα και δεν επέστρεψε. Λοιπόν, στέλνει την περιστερά, πετάει η περιστερά, δεν βρήκε πουθενά μέρος να σταθεί. Πάνω στα βρώμια δεν στέκεται, είναι καθαρό ζώνη η περιστερά, επέστρεψε η περιστερά. Ύστερα από μια εβδομάδα στέλνει πάλι την περιστερά σε ένα μικρό διάστημα και η περιστερά επέστρεψε με κλάδον ελέας. Στέλνει και εκτρίτου την περιστερά, οπότε η περιστερά πλέον δεν επέστρεψε. Σημείωνε ότι πλέον η γη εφάνει η γη. Εφάνει η γη. Και τότε άνοιξε η κυβωτός και βγήκαν έξω ο Νόε, η γυναίκα του, τα παιδιά του. Και το πρώτο που έκανε στην έρημο γη που δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, το πρώτο που έκανε τι ήταν, να χτίσει καλύβα. Όχι, να χτίσει καλύβα, να μου κόψει κλαδιά, να στεγαστεί. Το πρώτο που έκανε, να χτίσει εκκλησία, να χτίσει θυσιαστήριο. Έχτισε εκκλησία. Όπως έκανε και οι προγονείς μας. Οι προγονείς μας, σε αυτή την πτωχή μέσα γωνιά της κόσμου, είδες, δωράτρεισαν. Αλλά έκτισαν, πρώτο έκτισαν την Ακρόπολη. Δωράτρεισαν. Γι' αυτό είπε ο Παύλος, δεν βρήκα άλλο γένος πιο ευσεβές από τους Έλληνες. Πάνω στο ψηλό εδώ. Έκτισαν την Ακρόπολη τους. Λοιπόν, έκτισε θυσιαστήριο. Να κτίσανε θυσιαστήριο και προσέφερε θυσία το Θεό. Αυτή είναι με πενιχρά, με λόγια πτωχά, η περιγραφή της του κατακλυσμού. Μα τι μας ωφελεί εμάς? Μας ωφελεί, μας διδάσκει. Διότι η διήγηση περί κατακλυσμού είναι μια εικόνα εκείνων τα οποία θα συμβούν εις το μέλλοντα κόσμο. Ο Νόε είναι τύπος του Χριστού και η κυβωτός είναι τύπος της Εκκλησίας. Εκ των απόψεων ταύτη κρινωμένη η διήγηση, εξεταζομένη η διήγηση, μας προσφέρει τα εξής διδάγματα. Πρώτο, όταν άνοιξαν οι καταράχτες του ουρανού, κάθε ένας προσπαθούσε να σωθεί. Και άλλοι νόμιζαν ότι θα σωθούν αν ανεβούν στην ταράτσα τους, όπως είδαμε. Άλλοι αν ανεβούν επάνω στα ψηλά τα δέντρα. Άλλοι ανεβούν επάνω στα βουνά, στα υψηλά βουνό. Μάταιος σκόπος. Κανένα μέσο δεν είναι το ικανόν να το σώσει. Ένα μόνο μέσο υπήρχε. Ένα μόνο μέσο. Αυτό που δεν το σκεφτήκανε, το μέσο αυτό ήταν μόνο η κυβωτός. Δεν υπήρχε άλλο. Μόνο η κυβωτός υπήρχε. Ακριβώς και στην εποχή μας, αδελφοί, πολλά μέσα κάθε ένας νομίζει ότι θα σωθεί, θα σωθούμε, πότε με το α μέσο, πότε με το β μέσο, πότε με το γ. Αν σωθήκανε αυτοί που ανεβήκανε στην ταράτσα τους, και αν σωθήκανε αυτοί που ανεβήκανε στα δέντρα τα ψηλά, και αν αυτοί σωθήκανε που ανεβήκανε στα βουνά, άλλο τόσο θα σωθούμε και εμείς. Ένας τρόπος υπάρχει, ένα όνομα υπάρχει, το είπε τον ουρανό να σώσει εμάς, και το όνομα αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το όνομα δεν υπάρχει από τον ουρανό. Άλλο όνομα ικανό να σώσει εμάς παρά μόνο το όνομα του Χριστού. Και όπως η κυβωτός είχε μια θύρα, έτσι και η μία θύρα υπάρχει. Εγώ είμαι η θύρα διημού, εάν της εισέλθει, εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομή νευρίσει. Άλλη παρομοίωση είναι ότι η κυβωτός ή το ευρύχωρος, δεν ήταν ένα μικρό καραβάκι, μια βάρκα, ήταν πελώριος, υπεροκιάνιον, για την εποχή εκεί ήταν υπεροκιάνιον. Και μέσα σε αυτό το υπεροκιάνιον υπήρχαν διαμερίσματα και χωρίσανε όλα μικρά και μεγάλα τα ζώα. Κατά παρόμοιον τρόπον και η Εκκλησία του Χριστού έχει ευρυχωρότητα, έχει ευρύχωρον. Εν το οίκο του πατρός μου πολέμωνε εσύ. Όπως μέσα στην Κιβωτό υπήρχαν πολλά διαμερίσματα, έτσι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν πληθώρα διαμερισμάτων στην Εκκλησία του Θεού. Υπάρχει στην Εκκλησία χώρος. Χώρος για τα νήπια, για τα μικρά παιδάκια που μόλις γεννιόνται και βαπτίζονται. Υπάρχει χώρος για τους γέρους, τους ασπρομάλιδες. Υπάρχει χώρος για τους ανθρώπους, τους εργατικούς, για τους βοσκούς, για τους χωρικούς, για τους επιστήμονες, τους μεγάλους, για τους πλουσίους και πτωχούς. Υπάρχει για τις άνδρες, για τις γυναίκες. Υπάρχει χώρος. Για όλους υπάρχει χώρος. Η ευρυχωρία, έχει μεγάλη ευρυχωρία η Εκκλησία. Δεν υπάρχει μόνο χώρος για τους υποκριτάς και φαρισαίους. Δεν υπάρχει χώρος μόνο για τους πονηρούς και διαστραμμένους ανθρώπους. Αυτοί μένουν εκτός της κυβωτού. Άλλη παρομοίωση, αγαπητοί μου, είναι ότι η κυβωτός ήταν στερεά. Ήταν στερεό πλοίο. Το πιο στερεό πλοίο που έγινε ποτέ στον κόσμο.
δεν μπορούσε κανένα κύμα να το βουλιάσει, το κύμα αυτό δεν μπορούσε να το βουλιάξει την Κιβωτό τίποτε απολύτως. Τα πλοία τα άλλα είναι επικίνδυνα. Το 1910 έφτιασε η ανθρωπότηση επιστήμη ένα τέλειο πλοίο, το ονομάζαν Τιτανικός. Τέλειο πλοίο. Μπήκανε μέσα περίπου 1000 άνθρωποι να εγκαινιάσουν, να κάνουν το παρθενικό ταξίδι. Και όταν προτού να μπουν, ρώτησαν τον καπετάνιο, το πλοίο είναι στερεό, να μπούμε να ταξιδέψουμε, να φύγουμε από την Ευρώπη, να πάμε στην Αμερική? Και απαντά ο καπετάνιος, το πλοίο είναι στερεό, ούτε ο Θεός μπορεί να το βουλιάξει. Αυτό είπε. Τόσο στερεό, λέει, που ούτε ο Θεός θα μπορέσει να το βουλιάξει. Και όταν βγήκανε και ήταν μέσα στο πλοίο και διασκεδάζανε και είχαν πισίνες και κολυμπούσανε και είχαν μουσικά όργανα και παίζανε χαρτιά, άλλοι οι πλούσιοι παίζανε χαρτιά, χαρτοπαίγνιον και άλλο, την ώρα εκεί τα μεσάνυχτα κατά μία η ώρα, ένα ολόκληρο κομμάτι πάγου, ένα βουνό, παγόβουνο, έφυγε από τον Βόρειο Πόλο και με αστραπή έπεσε πάνω του και το διέλυσε. Στερεό, δεν υπάρχει στερεό. Δεν υπάρχει στερεό, στερεότητες. Ο Τιτανικός κατεστράφει, κατεποντίστη και πνίγηκαν χιλιάδες και χίλιοι και πλέον άνθρωποι. Αλλά εάν τα πλοία της γης καταποντίζονται, η Εκκλησία του Χριστού, η Κιβωτός, δεν καταποντίζεται. Όσο τα νερά αυξάνουν, τόσο και αυτή πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά. Αυξάνει η κακία, αυξάνει η διαφθορά, αυξάνουν τα εγκλήματα, αυξάνουν η Εκκλησία υπεράνω. Πάνω, πάνω, ψηλά, 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 μέχρι Αραράτ. Απάνω, ψηλά φέρεται η Εκκλησία. Όσοδήποτε και αν διαφθαρεί ο κόσμος παραπάνω. Αυτό που είπε ο Ρος Χρυσόστομος, ότι η Εκκλησία κλειδονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Μια άλλη παρομοίωση είναι, αγαπητή, που δεν είναι πλέον παρομοίωση, αλλά διαφέρει, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη. Ποια διαφορά? Την αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στην Κιβωτό μπήκανε τα ζώα μέσα, μπήκανε τα άπρια ζώα. Μπήκε ο λύκος, λύκος μπήκε, λύκος βγήκε. Λύκος μπήκε, λύκος βγήκε. Καμιά διαφορά. Μπήκε αλεπού, αλεπού βγήκε. Μπήκε φίδι, φίδι βγήκε. Μπήκε τίγρης, τίγρης βγήκε. Μπήκε κόρακας, κόρακας βγήκε. Εδώ στην Εκκλησία που είναι η Κιβωτός είναι η Εκκλησία. Εδώ στην Εκκλησία μας δεν συμβαίνει αυτό. Μπαίνει κοράκι και βγαίνει περιστέρι. Μπαίνει λύκος και βγαίνει αρνή. Πώς συμβαίνουν αυτά? Λύκος, ληστής. Ληστής δεν ήταν ο ληστής, αυτοί οι ληστές, και όμως ο ληστής αυτός βγήκε αρνή του Χριστού. Είναι η δύναμη του Χριστού που μεταβάλλει αυτή η αλλίωση στη δεξιά του υψής του. Έχει δύναμη τεράστια ο Χριστός. Η Κιβωτός λοιπόν του Νόε υπήρξε απλώς μια σκιά της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία κάνει τα θαύματά της εις αιώνας αιώνων και μεταβάλλει τους ανθρώπους. Μπαίνει στην Εκκλησία του μέσα άγριος άνθρωπος, μου έλεγε πάνω στη φλόρα μια γυναίκα, είχα άντρα άγριο άντρα. Έμπαινε στο σπίτι μέσα τα μεσάνυχτα της μία η ώρα. Τι δεν έκανε? Έσπασε κατρέφτες, χτυπούσε, έκανε όλα τα κακά, τρόμος και φόβος, έκανε μαχαίρι, χτυπούσε, έκανε υπομονή και παρακαλούσε τον Θεό να αλλάξει. Και μια μέρα πήγε στο Κύριο, μα άκουσε λόγια χριστιανικά, άλλαξε, μετανόησε και δόξα να έχει ο Θεός. Ο λύκος, μου λέει, έγινε αρνή. Ο λύκος έγινε αρνή. Τι αυτές μεταβολές γίνονται στον κόσμο? Η μόνη δύναμη που κάνει τις μεταβολές αυτές είναι η Αγία μας Εκκλησία, η Κιβωτός αυτή, η αιώνιος Κιβωτός του κόσμου τούτου. Αδελφοί μου, ρώτησαν τον Χριστό κάποτε, ποιον το σημείο των καιρών, πότε θα είναι το σημάδι? Το σημάδι ότι θα φτάσει η συντέλεια του κόσμου. Και ο Χριστός είπε πολλά σημεία ότι θα φτάσει η συντέλεια του κόσμου. Και ένα από τα σημεία αυτά που είπε ο Χριστός, που θα φανερώσουν ότι θα φτάσει η συντέλεια του κόσμου, είναι και το γεγονός ότι η εποχή εκείνη συντελείας των αιώνων θα είναι ομοία με την εποχή του Νόε. «Όσπερ ημέρε Νόε», έτσι είπε ο Χριστός, θα είναι η ημέρα της συντελείας, «Όσπερ ημέρε Νόε». Και φτάσαμε στις ημέρες αυτές, αδελφοί. Όσπερ ημέρε Νόε είμαστε ακριβώς.
Η διαφθορά πλέον έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Και η φωνή των Κυρίκων του Ευαγγελίου είναι φωνή του Νόε, ως φωνή του Νόε μέσα στον κόσμο αυτόν. Τον κόσμο αυτόν, τον κόσμο αυτόν. Μάλιστα. Σημεία των καιρών, τρομερά σημεία. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Βιβλίο ολόκληρο έχω γράψει τα σημεία των καιρών που έχει εξαντληθεί. Και μόνο την εβδομάδα αυτή που περάσανε, αν ρίψει μια ματιά σε εφημερίδες, θα δει τα σημεία των καιρών, τρομερά σημεία. Κάποια μια εφημερίδα, δεν το ονομάζω, έγραψε για τον Χριστό πράγμα που δεν φανταζότανε ούτε ο διάβολος ακόμα θα μπορούσε να γράψει για τον Χριστό τέτοιο πράγμα, γιατί και ο διάβολος ακόμα πέφτει και τον προσκυνάει τον Χριστό και ομολογεί ότι είναι Θεός. Και ο άνθρωπος όμως λέγει πράγματα εναντίον του Χριστού ακατανόμαστα. Σε έναν κινηματογράφο άλλο παρουσιάσαν γυμνά ολόγυμνες γυναίκες και επί μισή ώρα εσύετο από χειροκροτήματα, χειροκροτήματα αυτούς, χειροκροτήματα κάτω οι άλλοι, αντί να πείσουν τα μάτια τους και να σηκωθούν να σκώσουν καρέκλες και να διαλύσουν τον κινηματογράφο, επί μισή ώρα εσύετο ο τόπος από τα χειροκροτήματα, γιατί είδανε τα λάχνα μάτια τους τις εικόνες αυτές της φρουράς. Και σε άλλη εδώ πέρα αίθουσα, όπως σας είπα και στην προηγούμενο ενώ πλησιάζει μεγάλη εβδομάδα, σε μια αίθουσα θρησκευτική, σε μια αίθουσα που μορφώνει θεολόγους, ιεροκήρυκας και επισκόπους, θα προβάλλει το σούπερ στάρ, μια ελληνοτάτη εικόν που γυλοποιεί το πρόσωπο του Χριστού μας. Σημεία των καιρών, φοβερά σημεία των καιρών. Και σημεία των καιρών είναι και ο χιλιασμός, ο οποίος σήμερα κατακτά διαρκώς έδαφος και προχωρεί βαθέα μέσα στην οικία πατρίδα. Σημεία των καιρών ευρισκόμαστε. Όσπερα ημέρα νόη. Και αυτή είναι η ροποντή. Η ροποντή αυτή που παρουσιάστηκε κάτω τις ημέρες αυτές δεν είναι απλώς ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι προειδοποίησης ότι έρχεται κατακλυσμός στη γη. Έρχεται κατακλυσμός στη γη. Στη γη κατακλυσμός. Και εμείς τι κάναμε? Εμείς δεν ήμαθα Νόε, μακάρι να ήμαθα Νόε. Εμείς δεν ήμαθα αναστήματα μεγάλα και υψηλά. Εμείς δεν ήμαθα βασίλειοι και Χριστόστομοι και πατέρες της Εκκλησίας. Εμείς δεν ήμαθα άγγελοι και αρχάγγελοι. Ήμαθα και εμείς σάρξε και σαρκός και ως τον εκ των θέων του κόσμου τούτου. Και ως κήρυγες του Ευαγγελίου φωνάζομαι και εμείς στον κόσμο αυτόν και λέμε: τρέξετε, σπεύσατε όπως ακούς. Όπως ακούς τον σιδηρόδρομο να σφυρίζει και τρέχεις να προλάβεις να μπεις μέσα στα βαγόνια, έτσι και εμείς εδώ με τη σφυρίχτρα, τη μικρά σφυρίχτρα που έχουμε, με τη σάλπιγγα του Θεού, φωνάζουμε και λέγουμε: τρέξατε στην Κιβωτό, σπεύσατε στην Κιβωτό. Ανοιχτή είναι η θύρα. Η θύρα είναι ανοιχτή. Μας περιμένει τας Αγίας αυτάς ημέρας. Μας περιμένει να εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στον Θεό. Είδατε τι έγινε στην Κιβωτό. Μετά έκλεισε. Τώρα είναι ανοιχτή η πόρτα της Εκκλησίας και μας περιμένει όλος ανεξαιρέτως. Θα έρθει όμως ώρα που θα κλείσει. Κλείσει. Και όταν κλείσει δεν θα ανοίξει πια. Και όπως εκείνοι οι άνθρωποι σε εποχή του Νόε πήγαν και χτυπούσαν απ' έξω και του λέω: άνοιξε Νόε, άνοιξε μας. Είμαθα συγγενή σου, είμαθα άνθρωποι δική σου, είμαθα γνώριμή σου. Δεν άνοιγε ο Νόε. Και όταν πάλι πήγαν άλλοι και λέγανε ότι εμείς δουλέψαμε στην Κιβωτό, πριονίζαμε, πλανίζαμε, κουβαλούσαμε ξύλα, και πάλι δεν άνοιξε η Κιβωτός. Έτσι θα έρθει και η μέρα που θα κλείσει η θύρα. Θα κλείσει η θύρα της μετανοίας και επιστροφής. Και τότε θα μαζευτούμε και εμείς απ' έξω από την Κιβωτό και θα λέμε στον Χριστό: άνοιξε μας Χριστέ, άνοιξε μας. Και εμείς χριστιανοί είμεθα, και εμείς ονόματα χριστιανικά έχουμε και ανήκουμε στη χριστιανική οικογένεια, και εγώ ήμουν επίτροπος που υπηρετούσα μέσα στο ναό, και εγώ ήμουν ο κόρος που φρόντιζε για την ευπρέπεια της εκκλησίας μου, και εγώ ήμουν ιερεύς που κρατούσα τα Άγια Ποτήρια, και εγώ ήμουν ιεροκήρυκας που εκήρυξα το Λόγο του Θεού, και εγώ ήμουν επίσκοπος που είχα την φροντίδα των ποιμνίων σου. Άνοιξέ με Χριστέ, άνοιξέ με, ούτε μία κλειστές θύρες. Δεν είναι κλειστή θύρα. Κλειστή θύρα. Διόλους μας αγαπητοί κλειστή θύρα. Είναι ανοιχτή εφόσον ζώμανε στον μάτιο αυτόν κόσμο. Θα κλείσει όμως η θύρα, διότι εν το άδει ουκέστη μετάνοια. Δι' αυτό αγαπητοί μου χριστιανοί, απευθύνω προς όλους σας τα Αγίας αυτά ημέρας που πλησιάζουν,
που η θύρα της Εκκλησίας μας είναι ανοιχτή, να σπεύσουμε όλοι στα ιερά εξομολογητήρια, να μην μείνει κανείς ανεξομολόγητος, κανείς ανεξομολόγητος, να ανοίξουμε αυτή την πνευματική τηλεόραση, την εξομολόγηση, να σπεύσουμε μικρή και μεγάλη, όλοι είναι εξαιρέτως, και να ασφαλιστούμε και ως έθνος ακόμα και ως άτομα. Δεν είναι ασφάλεια. Ασφάλεια το έθνος μας δεν είναι το ΝΑΤΟ. Ασφάλεια το έθνος μας δεν είναι η Ρωσία. Ασφάλεια το έθνος μας δεν είναι το Α ή η Αμερική. Ασφάλεια δεν κατηγορούμε κανένα έθνος. Ασφάλεια κυβωτός είναι η Εκκλησία μας. Εκκλησία μας. Ποιος μας έσωσε 400 χρόνια σκλάβη σήματα? Ποιος έσωσε τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας, τα ωραία ήθη και έθιμά μας, τον ελληνισμό κλπ? Η Εκκλησία 400 χρόνια. Σε αυτές τις ημέρες που παγκόσμιος ο καταπλησμός επαπειλείται, που από ώρα σε ώρα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, αν θα εκραγεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε πλέον δεν θα έχουμε καταπλησμό ύδατος, αλλά θα έχουμε καταπλησμό πυρός πυρηνικής ενεργείας. Σε αυτές τις ημέρες μας πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η ασφάλειά μας 100% δεν είναι τα εγκόσμια πράγματα, αλλά ασφάλειά μας είναι ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος, ο Νόε της νέας γενεάς των ανθρώπων, ον πέδε συνείται και περιψούται εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός. Διευχώνω τον Αγιονίκιο του Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέγχει και σώσει εμάς.